Κύριε Στολτίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Χθες το ΣΤΕ, κύριε Στολτίδη, είπε ότι θα μπορέσουν να πάρουν τα αναδρομικά τους για 11 μήνες πάντα, όσοι συνταξιούχοι προσέφυγαν. Και αυτά θα δούμε, λέγεται ότι θα δοθούν σε αιτήσεις ή εξαμηνίες δόσεις σε βάθος τριετίας έως και εξαετίας. Ωστόσο, είδα ορισμένα μέσα ενημέρωσης το θέτουν λίγο διαφορετικά το θέμα. Μιλούν ότι το ΣΤΕ δημιούργησε μια δημοσυνομική βόβα 4 δις. Είναι έτσι τα πράγματα ή είναι μια προσπάθεια κάποιων να αποπροσανατολίσουν την κυβέρνηση να μην δώσει τα χρήματα? Προφανώς είναι φωνή αυτών που έχουν συμφέρον από αυτό που ακούγεται και στην πολιτική διακυβέρνηση, αλλά για λογαριασμό αυτών που διεκδικούν μέσα από τα δικαιώματα, από τους κρατικούς προϋπολογισμούς που έχουν τροφοδοτηθεί από την μαζερή φορολογιστία και από τα δικαιώματα συνταξιούχων και εργαζομένων, να τα βάλουν στο χέρι μέσα από διάφορα κανάλια επενδυτικής δραστηριότητας και να τροφοδοτηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η αξίωσή τους. Νομίζουμε ότι είναι εμπεγμός στην νοημοσύνη των συνταξιούχων συγκεκριμένη απόφαση. Μιλάει βέβαια για ένα ενδεκάμινο μεταξύ του 2015 και του 2016 για μια περίοδο. Γιατί είναι εμπεγμός, κύριε Στολτίδη, αφού υποτίθεται ότι είχε προσφύγεται για να διεκδικήσετε? Προσέφυγαν αυτοί που ήθελαν, οι υπόλοιποι γιατί είναι εμπεγμός? Ναι, τώρα είναι παιχνιδάκι να λες ότι μόνο όσοι προσέφυγαν και έκαναν το αίτημα για την επιστροφή των αναδρομικών έχουν δικαίωμα να τα πάρουν. Είναι κλεμμένα από όλους τους συνταξιούχους, άσχετα αν μπήκαν ή όχι στη διαδικασία. Αφορά ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι των δεδουλευμένων τους και των αποθεματικών τους, έτσι, γιατί αφορά μόνο την περίοδο στην οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να εφαρμόσει την απόφαση του ΣΤΕ για την επιστροφή των αναδρομικών. Και βέβαια και ο νόμος Κατρούγκαλο, ο οποίος είχε συνεισφέρει από εκεί και πέρα να κλείσουν όλα αυτά τα νομικά κενά για να μην μπορεί να διεκδικηθεί τίποτα πίσω από αυτό. Βέβαια, γιατί οι απώλειες είναι τεράστιες. Πρέπει να θυμίσουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα 100 δις που έχουν αφαιρεθεί από τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε για θαλασσοδάνεια, είτε για ομόλογα, είτε για κουρέματα PSI και διάφορα τέτοια. Και είναι δίκαιες με αυτή την έννοια οι διεκδικήσεις των συνταξιούχων. Πάντως και η κυβέρνηση αφήνει, κύριε Στολτίδη, ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν και άλλοι, να πάρουν και άλλοι συνταξιούχοι, και αυτοί δηλαδή που δεν έχουν προσφύγει. Ναι, βεβαίως, και πρέπει να μείνει ανοιχτό, και νομίζουμε ότι ό,τι έχει κερδιθεί και έχει μείνει ανοιχτό στη δυνατότητα συνέχισης των διεκδικήσεων από την πλευρά των συνταξιούχων είναι ακριβώς το γεγονός ότι μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες τόσα χρόνια δεν έχουν σταματήσει να κλιμακώνουν τις συγκεντρώσεις τους, τις συλλογικές τους διαδικασίες με τις αποφάσεις για οργανωμένη διεκδίκηση, τη μαζικοποίηση των διαδηλώσεών τους. Είναι μια πίεση που διεξάγεται συνεχώς από τους συνταξιούχους με μεγάλη υπομονή. Και βέβαια φέρνει και αυτά τα αποτελέσματα υποχώρησης καμιά φορά των κυβερνήσεων. Θα δούμε όμως, γιατί η κυβέρνηση έβαλε το ζήτημα, έκανε την επίκληση σε σχέση με το κατά πόσο υπάρχει δημοσιογνωμικός χώρος και αντοχή για το τι θα δοθεί, πότε θα δοθεί και πόσο θα δοθεί. Έτσι. Εδώ όμως έχει δίκιο σε αυτό, όμως, αν μου επιτρέπετε η κυβέρνηση, διότι ξαφνικά πρέπει να δώσεις 4 δις σε ανθρώπους που έχουν κάθε δικαίωμα να τα διεκδικούν, αλλά τα δημοσιονομικά και μάλιστα κατόπιν του lockdown που ακολούθησε την πανδημία του κορονοϊού, είναι πολύ δύσκολο να δοθούν και δεν ξέρω αν θα έχεις και τη δυνατότητα να τα δώσεις. Ναι, αυτά είναι θέμα βεβαίως προτεραιοτήτων. Έτσι, η σύνταξη των συνταξιούχων δεν είναι μόνο η επιστροφή ενός μικρού μέρους των δεδουλευμένων και των αποθεματικών τους, αφορά και σοβαρή δυνατότητα πλέον σε οικογενειακό επίπεδο να μπορούν να στηρίζουν και τις νέες γενιές, συνολικά δηλαδή καμιά φορά ολόκληρες οικογένειες, γιατί ακριβώς γνωρίζουμε τα στατιστικά της ανεργίας και τα ποσοστά εξαθλίωσης στη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έτσι. Αλλά τώρα τι να βάλουμε, να το βάλουμε σε σχέση με το τι πήραν οι τράπεζες, το τι παίρνει το ΝΑΤΟ, το τι τα 32 δισεκατομμύρια τα οποία, 30 κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς, τα οποία επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι με τη φοροαφέμαξη κράτησε ως μαξιλάρι, τα 32 που έρχονται, είναι θέμα επιλογών. Φαίνεται ότι υπάρχει βροχή δισεκατομμυρίων, η οποία κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων και όχι βέβαια σε αυτούς που τα δούλεψαν, σε αυτούς που ανήκουν. Δίνονται εκεί που δεν ανήκουν. Με την επίκληση τέλος πάντων ότι είναι πυλώνας αυτά τα δισεκατομμύρια σταθερότητα στην οικονομία, διασφάλιση της συνέχισης της ανάπτυξής της κτλ. Κάτι που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, είναι μεγάλη συζήτηση, αντιλαμβάνεστε. Προφανώς.
Και δεν φτάνει για το λίγο δημοσιογραφικό χρόνο που έχουμε σε μια εκπομπή να τα πούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Είναι σε εξέλιξη η διαπραγματεύση κυβέρνηση θεσμών για το θέμα της πρώτης κατοικίας, προστασίας πρώτης κατοικίας και για το προκαιρετικό δίκαιο. Και η κυβέρνηση προτείνει ένα πρόγραμμα γέφυρα, το οποίο θα καλύπτει βέβαια τους πληγέντες από τον κορονοϊό με κόκκινα ή ενήμερα δάνεια, για 9 μήνες που θα επιδοτεί τις δόσεις τους. Εδώ αντιδρούν οι δανειστές. Εσείς σαν κόμμα πιστεύετε ότι θα μπορούσε το πολιτικό μας σύστημα στη χώρα να στηρίξει αυτή την κίνηση, έστω και για μήνες, 9 μήνες. Από το τίποτα λέει καλό και 9 μήνες. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μπει σε καμία διαπραγμάτευση χρονική το θέμα της διατήρησης της λαϊκής κατοικίας και της λαϊκής περιουσίας, της λαϊκής επιχείρησης, αν θέλετε, της επιχείρησης των μικρών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, μαγαζάτων, όλων αυτών δηλαδή ουσιαστικά που συντρίβονται από την πολιτική, γιατί εδώ πρέπει αυτό να το ευθυγραμμίσουμε για να το δούμε στην πραγματική του διάσταση, στο που οφείλεται η συντριπτικότατη πλειοψηφία αυτών που δεν μπορούν ουσιαστικά να ανταπεξέλθουν στο κλείσιμο του δανείου τους, έτσι, και στην εξυπηρέτηση των δόσεων. Είναι αυτή η κυβερνητική πολιτική που έχει όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να συντρίβεται το εισόδημα, να συντρίβεται το εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων, των εργαζομένων, να μην μπορούν ουσιαστικά να αναπνεύσουν σε σχέση με τα χαράτσια, τους φόρους και όλα αυτά που τους βαραίνουν την καθημερινή ζωή, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουν για να χάνει ο άλλος την δουλειά του ή να χάνει το εισόδημά του κατακόρυφα. Ήρθαν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, γνωρίζετε, οι οποίες συνέτριψαν το εργατικό εισόδημα σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί να εξυπηρετήσουν τα βασικά για τις ανάγκες. Ενώ από την άλλη πλευρά η μεσαία τάξη, για την οποία διατυμπάνησαν όλοι και η ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ότι θα παλέψουν και θα τη φέρουν στον αφρό και θα παλέψουν σε επίπεδο διακυβέρνησης για την επιβίωσή τους, πήραν όλα εκείνα τα μέτρα για τη συντριβή τους χωρίς καμία εξαίρεση. Σε σχέση με ποιους μιλάμε, αυτά απασχολούμενους σε κάθε κλάδο επαγγελματίες, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να ανασάνουν. Και ακόμα και αυτά τα επιδόματα που δόθηκαν, αν θέλετε, τον καιρό της πανδημίας, ας πούμε τα 800 ευρώ, δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τους το μισθό, ο οποίος πέρασε στα κρατικά ταμεία από την προηγούμενη φορά. Θέμαξε, δηλαδή φτάσαμε και στο σημείο τα χρήματα που δίνονται για μισθούς να είναι τα ίδια των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων από τη χωροληστεία. Μάλιστα. Άρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Ο λαός πρέπει να παλέψει και έχουμε δώσει μήνυμα και εμείς ότι με όλες μας τις δυνάμεις θα έρθουμε σε απόλυτη αντίθεση με όλους τους τρόπους. Ναι, βέβαια το νέο πτωχευτικό δίκαιο είναι πρωτομπυλών. Φαντάζομαι στους επόμενους μήνες θα το ξέρουμε. Από 1η-1η-2021 θα τεθεί σε εφαρμογή. Άρα θα έχουμε και θα βλέπουμε διαδικασίες και πτωχευτικές διαδικασίες. Δηλαδή και επιχειρήσεις και σπίτια να μπαίνουν σε πληστηριασμό. Διότι, ξέρετε, από οικονομικής πλευράς όμως είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, ένας ο οποίος μονίμως χρωστάει και ενδεχομένως έχει και δεν πληρώνει, δεν είναι ένα θέμα αν πάρουμε αυτή την κατηγορία. Και να αφήσουμε απ' έξω αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να ελεγχθεί. Ξέρετε πολύ καλά, η ψηφιακή διακυβέρνηση έχει όλους τους τρόπους να βρει αυτούς τους πάρα πολύ ελάχιστους για να τους πείσει τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Εδώ όμως μιλάμε, γιατί δεν νομίζω σε καμία περίπτωση να είναι δίκαιο, αντιλαμβάνεστε εσάς, να σας πει κάποιος ότι απολύεστε γιατί βρήκα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μπορώ να πάρω ένα νεαρότερο με τον μισό μισθό να δουλεύει διπλάσιο ωράριο και από εκεί και πέρα βγάλει τα πέρα μόνος σου και με την προσπάθεια που έκανες 10-20 χρόνια να αποπληρώσεις ένα δάνειο για να αποκτήσει την κατοικία, να στεγάσει την οικογένειά σου κτλ. Δεν λέμε για αυτή την κατηγορία. Λέμε όμως για κάποιους που είναι στρατηγικά κακοπληρωτές και δεν είναι μόνο οι μεγάλοι, είναι και αρκετοί μικρομεσαίοι που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Στρατηγικά κακοπληρωτές υπάρχει όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο και το σύστημα των συναλλαγών, των επαφών, των επικοινωνιών μεταξύ του πολιτικού προσωπικού και αυτών για να θωρακιστεί και να μην πειραχθεί. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι λίγο θα θυχθεί, αν και αποτελεί την ισχυρότατη μειοψηφία, και δεν μιλάμε για αυτήν, έτσι, αλλά πρέπει εδώ να πούμε ότι υπάρχει και όλο το νομοθετικό πλαίσιο. Ό,τι αποφεύχθηκε και φρεναρίστηκε αφορούσε, ήταν αφορμή οι λαϊκοί αγώνες που δυσκόλεψαν την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση να το εφαρμόσει, και βέβαια μην ξεχνάμε και το ιδιώνυμο του ΣΥΡΙΖΑ, το ιδιώνυμο αδίκημα στη συμμετοχή των αντιθέσεων, των διαδηλώσεων, των κινητοποιήσεων ενάντια στους πληστηριασμούς, έτσι, που θα ενεργοποιηθεί και βέβαια πρέπει να πάρει απάντηση και από το εργατικό και το λαϊκό κίνημα το επόμενο διάστημα, γιατί έχουν ξεκαθαρίσει ότι είναι ένα πεδίο τρομερής κερδοφορίας για τα κοράκια των τραπεζών και τους συνεργάτες τους,
είτε τις offshore εταιρείες είτε οποιοδήποτε θέλει να βάλει χέρι στη λαϊκή κατοικία και βέβαια θα εφορμήσουν με όλες τους τις δυνατότητες. Τώρα, να πάμε λίγο στα εθνικά θέματα. Είχε γίνει μία συνάντηση, η οποία υποτίθεται θα ήταν μυστική, ανάμεσα σε ειδικούς από Ελλάδα και Τουρκία με την πρωτοβουλία της Γερμανίας. Βέβαια ο κύριος Νταβούτογλου βγήκε και το μαρτύρησε αυτό. Τώρα το ερώτημα είναι η θέση μάλλον του κόμματός σας ποια είναι ως προς αυτή την κίνηση. Έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση, έπρεπε να είχατε ενημερωθεί, μήπως είναι μυστική διπλωματία και πού οδηγεί αυτή η μυστική διπλωματία, αν τέλος πάντων υπάρχει, αφού η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι 18 του μήνα θα κάνει γεωτρήσεις στην Κύπρο. Ναι, κοιτάξτε τώρα, προφανώς έπρεπε να ενημερωθούν όλα τα πολιτικά κόμματα. Αλλά τι περιεχόμενο μπορεί να έχει μια μυστική συνάντηση με όποιον τρόπο και να αυτή να έχει διευθετηθεί, να είχε τέλος πάντων προγραμματιστεί. Φαίνεται από τα δεδομένα την κατάσταση που διαμορφώνεται και με τη θέση όλων των μεγάλων δυνάμεων της Ρωσίας, της μεγάλων καπιταλιστικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Ηνωμένων Πολιτικών Αμερικής, που ακόμα και στο ζήτημα της προσβολής αυτού του μνημείου παγκοσμίου κληρονομιάς της Αγίας Σοφίας με τα μετατραπή του σε τζαμί, περιορίστηκαν σε γλυκανάλατες δηλώσεις χαϊδέματος της Τουρκίας, διασφάλιση όταν μπαίνουν και όλες οι άλλες θρησκείες και θα έχουν πρόσβαση, θέλουμε ανοιχτούς διάβλους με την Τουρκία, που δείχνει τέλος πάντων το μεγάλο ψέμα, τη μεγάλη προσβολή στην νοημοσύνη του ελληνικού λαού και τους κινδύνους που ανοίγει μια τέτοια παρουσίαση των πραγμάτων, δηλαδή τη συμμετοχή σε ελικοσυμμαχίες και ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς ως πυλώνα σταθερότητας και της διασφάλισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Αυτό που διαπραγματεύονται εδώ και παζαρεύουν όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι προαναφερόμενοι έχει να κάνει με το παζάρεμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Και αυτό εξαρτάται πάντα από το πώς... Φαντάζομαι όμως, αν μου επιτρέπετε, κανένα πολιτικό κόμμα δεν διαπραγματεύεται να πάει σε συζητήσεις και μετά το τέλος να φέρει στους Έλληνες μια Ελλάδα μικρότερη από αυτή που παρέλαβε. Εγώ δεν δέχομαι ότι κανένα πολιτικό κόμμα θα το κάνει αυτό. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η χώρα μας με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων συμμετέχει σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Τι σημαίνει αυτό? Οι σχεδιασμοί αυτοί έχουν να κάνουν με συμμαχίες οι οποίες έχουν επιθετικό χαρακτήρα για να... Ωραία, ανεξάρτητα από αυτό όμως, παρά τα αυτά, κανένα κόμμα δεν θέλει να έχει μικρότερη χώρα από ό,τι είχε πριν ένα μήνα. Αυτό θέλω να πω. Τα κόμματα υπηρετούν μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία εκφράζεται από τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Γενικώς θα λέγαμε και κάνατε και την αναφορά πριν την αρχή της συνομιλία μας, ότι οι επιλογές της αστικής τάξης δεν είναι της αστικής τάξης όσον αφορά τα συμφέροντά της, είναι σε διαπραγματεύσεις και διευθετήσεις που δεν έχουν την κύρια ως κύρια προτεραιότητα την εθνική κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα με βάση το δίκαιο, τέλος πάντων το εθνικό, το διεθνές δίκαιο. Με αυτή την έννοια μπορούν να μπουν σε μια συζήτηση η οποία μπορεί να βάλει ζητήματα συναλλαγής, συνδιαχείρισης, ακόμα και πάνω σε κυριαρχικά διλήμματα του στυλ ή συνδιαχείριση, κύριε λαέ μου, τέλος πάντων, γιατί αλλιώς ανοίγουμε δρόμο για τον πόλεμο, κάτι που λέμε εμείς ότι σε καμία περίπτωση δεν κλείνει το δρόμο προς τον πόλεμο, αντιθέτως βαθαίνει τις αντιθέσεις και φαίνει πιο κοντά οποιαδήποτε ανάμειξη μεγάλων δυνάμεων και όλων αυτών που ενδιαφέρονται ουσιαστικά να βάλουν στο χέρι τη λία της διευθέτησης έξω από τα κυριαρχικά δικαιώματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, από τα διεθνή δίκαια των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε λοιπόν τέτοια συζήτηση ανοίξει θα βάλει στο παιχνίδι με τα μπούνια μέσα σε εισαγωγικά, αν θέλετε, όλους αυτούς που θέλουν και ωφελούνται από την αποσταθεροποίηση της περιοχής για να βάλουν στο χέρι τον ορυκτό πλούτο των χωρών μέσω ακόμα, αν θέλετε, και της λογικής της ανάμειξης ως επιδιαιτητές. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Λοιπόν. Με αυτή την έννοια ο λαός μας δεν πρέπει να περιμένει αυτές τις εξελίξεις εις βάρος του. Πρέπει να δηλώσει την αποφασιστικότητά του ότι ό,τι έχει να γίνει, οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να γίνει με τον τουρκικό λαό και όχι την αστική τάξη, γιατί έχουν αμοιβαίως συμφέρον να απαλλαγούν από τις αστικές τους τάξεις οι οποίες τους φέρνουν με το αναβαθμίζοντας το θρησκευτικό μίσος και τον εθνικισμό σε πρώτων πυλών συγκρούσεων για συμφέροντα ανώτρια και συμφέροντα πολυαγών ομιλών. Ωραία. Κύριε Λεωνίδα Στολτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.